Λοιπόν, την προηγούμενη φορά είχαμε αναλύσει το φοβερό κύκλωμα κοινού εκπομπού. Το είχατε δει και στο εργαστήριο αυτό το κύκλωμα. Σχεδόν το ίδιο κύκλωμα. Να φορτώσουμε και το. Και είχα δει πώς χρησιμοποιώ το ισοδύναμο, το AC ισοδύναμο λέω και πάλι, για να υπολογίσω την ενίσχυση του κυκλώματος. Okay. Μπορώ να συζητήσω διάφορες παραλλαγές του ίδιου κυκλώματος. Να πω ότι καταρχήν μπορώ να έρθω σε αυτό το κύκλωμα και να υπολογίσω την αντίσταση εισόδου και την αντίσταση εξόδου, κατά τα γνωστά. Δηλαδή θα έρθω να δω πώς είχα ορίσει την αντίσταση εισόδου, ότι είναι η τάση εισόδου προς το ρεύμα εισόδου, όταν η έξοδος είναι στον αέρα. Τι σημαίνει είναι στον αέρα? Όταν στην ουσία δεν έχω συνδέσει τίποτα στην έξοδο. Αν κάνω λοιπόν αυτόν τον υπολογισμό, μπορώ πολύ εύκολα να δείξω ότι το V-in προς J-in, καταρχήν ποιο είναι το V-in, είναι αυτό εδώ. Αυτό στην ουσία είναι η τάση που μπαίνει, να κλείσουμε και το κινητό, να μην βαράει. Ωραία. Είναι λοιπόν η τάση που μπαίνει στο κύκλωμα. Το κύκλωμα δεν είναι, είναι αυτό εδώ. Δεν έχει τη ροές μέσα του, γιατί οι ροές είναι μία παρασιτική, σε εισαγωγικά, είναι η αντίσταση εισόδου, εξόδου μάλλον της πηγής τάσης. Άρα η τάση που μπαίνει στο κύκλωμα είναι αυτό εδώ. Όταν θα πάω να συνδέσω μία πηγή πραγματική στο κύκλωμα, στην ουσία θα συνδέσω αυτό εδώ. Και όχι μόνο αυτό. Δεν θα συνδέσω μία ιδανική πηγή. Θα συνδέσω μία πηγή μαζί με την αντίσταση εισόδου. Εξόδου, τέλος πάντων, που έχει αυτή η πηγή. Ωραία. Άρα η τάση εισόδου είναι αυτή εδώ. Το ρεύμα εισόδου είναι το ρεύμα που μπαίνει εδώ πέρα. Άρα, εάν κάνω τις πράξεις, θα μπορώ να δείξω ότι στην ουσία, δεν χρειάζεται μάλλον να κάνω καμία πράξη, μπορώ να δείξω κατευθείαν ότι από το σχήμα φαίνεται η τάση εισόδου στην ουσία καταναλώνεται πάνω στον παράλληλο συνδυασμό ρο β και ρο π. Άρα, εφόσον έχω ορίσει ότι η αντίσταση εισόδου είναι η τάση εισόδου προς το ρεύμα εισόδου, προφανώς προκύπτει ότι το V-in προς το J-in είναι αυτό εδώ. Και επειδή συνήθως το ρο β, όχι πάντα, αλλά συνήθως το ρο β είναι μικρότερο από την AC, αυτή παράμετρο ρο π του τρανζίστορ, μπορώ να πω ότι η αντίσταση εισόδου του ενισχυτή αυτού είναι περίπου ίσο με ρο π. Έτσι προφανώς όταν συνδέω, με συγχωρείτε, το ρο π είναι πολύ μικρότερο από το ρο β, μπερδεύτηκα. Επομένως, όταν συνδέω μία μικρή σχετικά αντίσταση ρο π με μία μεγαλύτερη αντίσταση ρο β παράλληλα, είναι σαν να συνδέω μόνο τη ρο π. Αν η ρο β είναι πολύ μεγαλύτερη από τη ρο π, έτσι. Γιατί το ρεύμα θα περάσει από τη μικρότερη αντίσταση στη συντηρητική του πλειοψηφία. Το ίδιο μπορώ να πω και για την αντίσταση εξόδου. Πάλι μπορώ να δείξω ότι στην ουσία είναι το ρο σι παράλληλο ρο 0. Επειδή το ρο 0 είναι αυτή η αντίσταση του Early, η οποία είχαμε πει ότι οφείλεται στο ότι έχουν μια ελαφριά κλίση οι χαρακτηριστικές εξόδου. Ελαφριά κλίση σημαίνει πολύ μεγάλη αντίσταση. Και επομένως το ρο 0 θα είναι, έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να είναι πολύ μεγαλύτερο από το ρο σι. Άρα τελικά στην αντίσταση εξόδου μου μένει μόνο το ρο σι. Μπορώ να βρω και την ενίσχυση τάσης, αλλά και την ενίσχυση ρεύματος, αν σκεφτώ ποιο είναι το ρεύμα, πώς είναι η ενίσχυση του J-in ως προς το J-out. Άρα λοιπόν, το AC ισοδύναμο μου δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσω ό,τι θέλω ή σχεδόν ό,τι θέλω. Τώρα, στο κύκλωμα αυτό είχαμε πει ότι για τα AC ισοδύναμα, για τα AC σήματα επομένως, το ΣΕ βραχυκυκλώνει το ΡΕ και το είχα συζητήσει αυτό και στο εργαστήριο. Τώρα, μπορεί να πει κανείς τι γίνεται όταν αυτό δεν ισχύει
ή όταν ισχύει, για κάποιο λόγο έχω βάλει μία αντίσταση ρε πάνω από τη ρωσή, δηλαδή έχω κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Έχω κάποιο λόγο να το κάνω αυτό. Μερικές φορές έχω δηλαδή δύο αντιστάσεις εκπομπού ή μπορώ να θεωρήσω ότι okay, σε κάποιες συχνότητες χαμηλές αυτό το βραχυκύκλωμα στην ουσία δεν ισχύει και έχω μία αντίσταση εκπομπού. Τότε μπορώ να δείξω, κάνοντας πράξεις, ότι αυτή η αντίσταση εκπομπού μπορεί να μου μεγαλώσει την αντίσταση εισόδου. Γενικά, όταν έχω έναν ενισχυτή τάσης, ο οποίος έχει μεγάλη αντίσταση εισόδου, αυτό συνήθως είναι καλό, διότι οι ροές θα παίξει τότε μικρότερο ρόλο. Βλέπετε εδώ πέρα, στην αντίσταση, η αντίσταση εισόδου εμφανίζεται στην ενίσχυση τάσης. Άρα, εάν εγώ βλέπω ότι οι ροές, ό,τι και αν είναι, μου μειώνει την ενίσχυση τάσης, διότι βρίσκεται στον παρανομαστή. Άρα, λοιπόν, τι μπορώ να κάνω εγώ, το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να επιλέξω μια μεγάλη ROI, έτσι ώστε το ROI να είναι σχεδόν ίσο με το ROI και ROS, και επομένως οι ROS να μην παίζει μεγάλο ρόλο στην ενίσχυση και να μου δίνει τη μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι κάνοντας όλες αυτές τις πράξεις που τις έχει βέβαια και το βιβλίο και αναφέρονται και στις διαφάνειες, το ότι μεγαλώνει η αντίσταση εισόδου είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα, ειδικά όταν πρόκειται να το χρησιμοποιήσω ως ενισχυτή τάσης. Μπορώ να δείξω ότι με κάποιες προϋποθέσεις τελικά δεν επηρεάζεται η αντίσταση εξόδου. Okay, και αυτό δεν είναι κακό, διότι σημαίνει ότι το ρε, αυτό το επιπλέον ρε, δεν έχει κάποιο τρομερή επίδραση στην αντίσταση εξόδου. Αλλά το θέμα είναι ότι το ρε είναι αυτό που λέμε ένα είδος ανάδρασης, και αυτό το είδος ανάδρασης τελικά, όπως οποιαδήποτε ανάδραση, δυστυχώς δεν θα προλάβουμε σε αυτό το μάθημα να ασχοληθούμε με την ανάδραση. Τι είναι η ανάδραση? Η ανάδραση είναι ότι έχω ένα κύκλωμα, το οποίο ξέρω εγώ για παράδειγμα μπορεί να είναι ένας ενισχυτής ή οτιδήποτε άλλο, και έχω πάρει την έξοδο του ενισχυτή και την οδηγώ ξανά στην είσοδό του. Και αυτό το κάνω με ένα σε εισαγωγικά παθητικό στοιχείο εδώ, μπορεί να είναι αυτό κάποιο φίλτρο ή κάτι τέτοιο, και έχω αυτό το feedback που λένε στο χωριό μου. Έχω αυτή την ανάδραση. Κάπως έτσι λειτουργεί και το laser. Και το laser είναι ένα ενεργό υλικό μέσα σε δύο καθρέφτες. Οι καθρέφτες κάνουν αυτό το είδος στην ανάδραση και έτσι το laser βγάζει αρκετά ισχυρό φως και πολύ καθαρό. Περισσότερα για αυτά σε άλλα μαθήματα. Επομένως, το ρε μπορεί κάποιος να το δει ως ένα είδος ανάδρασης. Δεν είναι τώρα πολύ ξεκάθαρο, αλλά αποδεικνύεται ότι όντως το ρε είναι και αυτό μία μορφή ανάδρασης. Και τελικά, ναι, μεν μου αυξάνει την αντίσταση εισόδου, μπορεί να είναι ελαφρώς πιο σταθερό το κύκλωμα και όλα αυτά, αλλά τελικά αυτό το πληρώνω με μείωση της ενίσχυσης τάσης. Άρα, το αν θα βάλω εγώ, αν θα αποφασίσω ότι θα βάλω μια επιπλέον αντίσταση μεταξύ του εκπομπού και που δεν θα τη βραχυκλώνει το σε έψιλον, αυτό εξαρτάται από το τι θέλω να κάνω. Εάν το κάνω, θα πληρώσω σε ενίσχυση τάσης, αλλά θα έχω λίγο πιο σταθερό κύκλωμα, θα έχω μεγαλύτερη αντίσταση εισόδου, εξαρτάται. Επομένως, τι θέλω να πετύχω. Τώρα, υπάρχουν και άλλες συνδεσμολογίες για το τρανζίστορ. Βέβαια, όσο περνάνε τα χρόνια, αυτές οι συνδεσμολογίες, παλιά ας πούμε, τα βιβλία της ηλεκτρονικής αφιέρωναν πάρα πολύ μεγάλο μέρος των διπολικών τρανζίστορ, έτσι ώστε να εξηγήσουν όλες τις συνδεσμολογίες του τρανζίστορ. Είδαμε τώρα λίγο αναλυτικά σε αυτό το μάθημα, στο προηγούμενο δηλαδή, τον κοινό εκπομπό. Μπορεί κανείς να ρωτήσει τι συμβαίνει στη συνδεσμολογία της κοινής βάσης.
Προφανώς αυτό που συμβαίνει είναι ότι αποφασίζω να γιώσω στον ακροδέκτη της βάσης. Αποφασίζω ότι θα βάζω είσοδο στον εκπομπό, θα παίρνω έξοδο στο συλλέκτη, θα βάλω πάλι τα ισοδύναμά μου, θα υπολογίσω τους συντελεστές ενίσχυσης που με ενδιαφέρουν, πράξεις επί πράξεων, το ίδιο και για τον κοινό συλλέκτη, όπου στον κοινό συλλέκτη τώρα έχω γιώσει τον ακροδέκτη του πυκνοτή, ο οποίος βγαίνει από το συλλέκτη, πάλι βάζω το ισοδύναμά μου, πάλι κάνω τις πράξεις μου σιγά σιγά, τελικά θα έρθω να υπολογίσω κάποια χαρακτηριστικά όμως. Και πέρα τώρα από το να κάτσει κανείς να χάσει 100 μαθήματα να κάνει την ανάλυση, η οποία βέβαια είναι και ντόσιλης, έτσι. Άρα θεωρώ ότι έκανα τον κοινό εκπομπό, που μεταξύ μας είναι και το πιο εύκολο, και τα πιο δύσκολα που δεν έκανα, περιμένω ότι θα τα διαβάσετε από το βιβλίο. Καλό κόλπο αυτό. Λοιπόν, άρα, εάν κάνει κάποιος τις πράξεις και πάρει ένα ρεαλιστικό, ρεαλιστικές τιμές για τις αντιστάσεις και όλα αυτά, βλέπει τις διάφορες επιδόσεις των κυκλωμάτων, των τρανζίστορ, ανάλογα με τη συνδεσμολογία. Άρα λοιπόν βλέπω για παράδειγμα ότι ο κοινός εκπομπός έχει και μεγάλη ενίσχυση τάσης και μεγάλη ενίσχυση ρεύματος. Βλέπω ότι όμως έχει σχετικά μικρή αντίσταση εισόδου, αλλά σχετικά καλή αντίσταση εξόδου. Αν βάλω λοιπόν αυτή την αντίσταση που είπα πριν και επιτρέψω να έχω και μία αντίσταση εκπομπού 170 ohm, λέω, ήταν ένα νούμερο αυτό, που κάνει αυτό το είδος της ανάδρασης, βλέπω ότι, okay, πέφτει η ενίσχυση τάσης, ανεβαίνει λίγο η αντίσταση εισόδου. Τώρα, οι άλλες συνδεσμολογίες, βλέπω ότι η μία συνδεσμολογία έχει πολύ μικρή αντίσταση εισόδου, ο κοινός συλλέκτης έχει πολύ μεγάλη αντίσταση εισόδου. Η αντίσταση εξόδου είναι το ανάποδο. Δηλαδή η κοινή βάση έχει μεγάλη αντίσταση εξόδου, ο κοινός συλλέκτης έχει μικρή αντίσταση εισόδου. Βλέπω ότι οι επιδόσεις ως προς την ενίσχυση τάσης, για παράδειγμα, δεν είναι και τόσο καλές. Δηλαδή έχω υποβιβασμό, ναι. Θα μπορούσα να σκεφτώ, ναι, συνήθως το κοιτάμε σε αυτό. Θα μπορούσε βέβαια κανείς να το κοιτάξει και σε αυτές τις συνδεσμολογίες, αλλά θα πρέπει να βάλει τα ισοδύναμα και να δει ακριβώς τι γίνεται τότε. Αλλάζει. Λογικά θα αλλάζει, ναι. Αλλά πρέπει κανείς να κάνει την ανάλυση. Πάντως, να πω ότι από αυτά τα νούμερα είναι φανερό γιατί μας ενδιαφέρει κυρίως, αλλά όχι πάντα, ο κοινός εκπομπός. Διότι δίνει και μεγάλη ενίσχυση ρεύματος και μεγάλη ενίσχυση τάσης. Βλέπω ότι αυτές οι συνδεσμολογίες δεν είναι και πάρα πολύ, δεν πετυχαίνουν πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Μάλιστα, η κοινή βάση έχει υποβιβασμό τάσης. Οπότε θα λέγει κανείς, γιατί τις χρησιμοποιείς αυτές τις συνδεσμολογίες, αφού δεν σου κάνουν ενίσχυση. Όμως, αυτό που μου κάνουν είναι έχουν πολύ καλή αντίσταση εισόδου. Άρα, εξαρτάται κανείς τι θέλει να κάνει. Μπορεί να βάλει πρώτα, αν θέλει να έχει μεγάλη αντίσταση, μικρή αντίσταση εισόδου, μπορεί να βάλει πρώτα ένα τέτοιο στάδιο, μετά να βάλει ένα κοινό εκπομπό και μετά να βάλει ένα κοινό συλλέκτη, έτσι ώστε να βγαίνει σε μικρή αντίσταση εξόδου. Εξαρτάται κανείς πώς θέλει να χρησιμοποιήσει το κύκλωμα. Επομένως, ένας τρόπος για να φτιάχνει κανείς ενισχυτές πολλών σταδίων, μάλλον να το πω αλλιώς, ότι εάν υπάρχει κάτι από τη συνδεσμολογία του κοινού εκπομπού που δεν μας αρέσει, μπορούμε να βάλουμε πρώτα μία τέτοια συνδεσμολογία, είτε κοινής βάσης είτε κοινού συλλέκτη, και να πετύχουμε, για παράδειγμα, την αντίσταση εισόδου που θέλουμε. Okay. Θα μας κάνει κάποιο υποβιβασμό ως προς την τάση και το ρεύμα η κοινή βάση, αλλά τι να κάνουμε, θα ζήσουμε με αυτό.
ίσως είναι προτιμότερο να έχεις στην αρχή έναν μικρό υποβιβασμό και να έχεις τις σωστές αντιστάσεις εισόδου και εξόδου, παρά να έχεις ένα κύκλωμα με πολύ μεγάλη ενίσχυση, το οποίο να μην μπορείς να το χρησιμοποιήσεις γιατί δεν μπορείς εύκολα να το προσαρμόσεις. Ενώ να το προσαρμόσεις, θα πρέπει να προσέχεις τι αντιστάσεις, τι πηγές βάζεις στην είσοδό του, επειδή δεν έχει την κατάλληλη αντίσταση εισόδου και εξόδου. Και με αυτά και με αυτά, φτάνουμε σε ένα άλλο είδος τρανζίστορ. Ορίστε. Κοίταξε. Τα NPN προτιμούνται κυρίως όταν είναι ειδικά σε ενισχυτές με ένα τρανζίστορ μέσα, δηλαδή μία από τις συνομολογίες, γιατί αποδεικνύεται ότι τα ηλεκτρόνια είναι ελαφρώς πιο ευκίνητα από τις οπές. Τώρα θα μου πεις και το ένα είναι ο ηλεκτρόνιο και το άλλο είναι ηλεκτρόνιο. Πώς γίνεται αυτό? Και όμως οι νόμοι της κυβαντικής μηχανικής λένε ότι τα ηλεκτρόνια είναι πιο ευκίνητα από τις οπές. Αυτό σημαίνει ότι θέλουν μικρότερο δυναμικό για να κινηθούν. Άρα συνήθως, αν είναι να χρησιμοποιήσω μόνο ένα είδος τρανζίστορ, χρησιμοποιώ τα NPN. Ωραία. Αν ήταν PNP, όμως, αυτό που αλλάζει είναι η AC συνιστώσεις παράμετρου του τρανζίστορ. Άρα, τα νούμερα αυτά θα ήταν διαφορετικά, αλλά οι τάσεις θα ήταν το ίδιο. Δηλαδή, τα συμπεράσματα που βγάλαμε θα ήταν τα ίδια. Δηλαδή, πάλι, ξέρω εγώ, η κοινή βάση θα είχε μικρή αντίσταση εισόδου. Ίσως όχι 0,03, μπορεί να έχει 0,05. Αλλά πάλι θα ήταν μικρή. Ναι. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά μένουν, οι τιμές όμως αλλάζουν. Η συμπεριφορά, για να το πω, παραμένει, αλλά οι τιμές αλλάζουν. Μάλιστα, μπορεί κάποιος να βάλει ένα NPN τρανζίστορ, να το βγάλει και να βάλει ένα άλλο. Πάλι μπορεί να αλλάξουν αυτές τις τιμές. Εξαρτάται και από το τρανζίστορ. Γιατί εξαρτάται από τις AC. Όλα αυτά είναι υπολογισμένα για συγκεκριμένες AC παραμέτρους του τρανζίστορ. Αν αυτές αλλάξουν, θα αλλάξει και αυτό. Αν αλλάξεις αντιστάσεις, δεν βάλεις 170 ohm, βάλεις 200 ohm, πάλι θα αλλάξει. Έτσι. Αυτές είναι τυπικές τιμές, οι οποίες όμως εξαρτώνται από το πώς έχω σχεδιάσει το κύκλωμα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου. Χρησιμοποιούνται κατά κόρον πλέον στις μέρες μας. Είναι MOSFET. Τα MOSFET, μάλλον να ξεκινήσουμε από το τι είναι το FET. Είναι Field Effect Transistor. Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου. Θα δω ότι σε αντίθεση, μάλλον στα διπολικά είχαμε δει ότι ως ένα σημείο ένα μικρό ρεύμα ελέγχει ένα μεγάλο ρεύμα. Σε αυτά τα τρανζίστορ υπάρχει μία τάση, μία διαφορά δυναμικού η οποία ελέγχει το ρεύμα. Και επειδή η διαφορά δυναμικού συνήθως συνεπάγεται ένα πεδίο, αυτά τα τρανζίστορ λέγονται επίδρασης πεδίου. Δηλαδή υπάρχει κάποιο πεδίο, δηλαδή μία διαφορά δυναμικού, η οποία ελέγχει τη ροή των ρευμάτων μέσα στο τρανζίστορ. Τώρα, το MOSFET είναι βγαίνει το MOS, καλά, το FET το είπαμε. Το MOS είναι Metal Oxide Semiconductor, δηλαδή κάπου εκεί υπάρχει ένα μέταλλο, υπάρχει ένα οξείδιο, συνήθως διοξείδιο του πυρητίου, το οποίο είναι πολύ καλός μονωτής και υπάρχει και ένα σημειαγωγός, άρα έχω απ' όλα. Θα δούμε γιατί τα λένε MOS. Και τώρα στην μικροηλεκτρονική αυτά τα κυκλώματα χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Δηλαδή τα VLSI είναι γεμάτα με MOSFET. Μάλλον, okay, τα VLSI είναι τα Very Large Scale of Integration, ολοκληρωμένα. Οι μικροεπεξεργαστές. Έτσι, δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω αν ήσασταν στην διάλεξη που μας έδωσε αυτός ο κύριος από την Oracle, Παύλα Σαν, που μας είπε, μέτραγε τα chips στα δισεκατομμύρια, ας πούμε, και έλεγε
τόσο, αυτό τόσο. Και δηλαδή οι επεξεργαστές πλέον έχουν στον αριθμό των τρανζίστορ έχουν απογειωθεί. Βέβαια, τι τα κάνεις αυτά τα τρανζίστορ. Δηλαδή, οκ, okay, αυξάνεις τον αριθμό των τρανζίστορ, τελικά τι τα κάνεις. Τα κάνεις περισσότερους πυρήνες. Προς τα εκεί φαίνεται ότι πηγαίνουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα very large scale of integration κυκλώματα κυρίως βασίζεται στις τεχνολογίες των MOS. Μάλλον, πιο σωστά, των CMOS. CMOS σημαίνει complementary metal oxide. Θα δούμε τι σημαίνει complementary. Θα δούμε ότι είναι σαν να έχεις PNP και NPN στο ίδιο κύκλωμα. Αυτό όμως συμβαίνει και μην βλέπετε που δεν δίνουμε τόση μεγάλη έμφαση πλέον στα διπολικά τρανζίστορ. Σε εκείνη την πλακέτα που κάνατε στο εργαστήριο, που ήταν ο κοινός εκπομπός, δίπλα του, είχε αυτό που λέμε έναν ενισχυτή, ενισχυτή ισχύος. Εκεί, αν δείτε, υπήρχε ένα NPN και ένα PNP τρανζίστορ μαζί. Άρα, είναι συνηθισμένο να έχω δύο είδη τρανζίστορ στο ίδιο κύκλωμα. Και θα δω που με βοηθάει. Λοιπόν, τι είναι τώρα το MOSFET. Έχω ένα υπόστρωμα, ένα ημιαγωγικό υλικό, το οποίο είναι τύπου P, άρα έχει πολλές σωπές, και έχω, πάω εκεί και σκάβω δύο περιοχές, οι οποίες είναι N. Γιατί έχω βάλει συν, διότι θεωρώ ότι αυτές οι περιοχές είναι heavily doped, δηλαδή έχουν πολλές προσμίξεις και επομένως εκεί έχω και πολλά ηλεκτρόνια ελεύθερα. Okay. Τώρα, υψηλή νόθευση, heavily doped επομένως. Τώρα, ονομάζω τους ακροδέκτες μου ως εξής. Πηγή, υποδοχή, πύλη και έχω έναν τέταρτο υποδοχέα τώρα πια, τον οποίο του λέω το σώμα του τρανζίστορ. Το σώμα θεωρώ ότι συνδέεται κατευθείαν στο υπόστρωμα. Άρα, βλέπω εδώ πέρα ότι το τρανζίστορ αυτό, αντί για τρεις εισόδους που είχε το διπολικό, έχει και έναν τέταρτο. Αυτός ο τέταρτος πιο πολύ εκφράζει την ανάγκη ότι ξέρεις, μην ξεχνάς ότι έχεις και αυτό εδώ το υλικό. Δηλαδή, okay, θα δούμε ότι κάνουμε μία ανάλυση, λέμε, το τρανζίστορ λειτουργεί έτσι και τα λοιπά, αλλά θα δούμε ότι οι επιδόσεις του τρανζίστορ εξαρτώνται και από το δυναμικό που επικρατεί σε αυτό εδώ το τον ακροδέκτη. Θα μου πει κανείς, βάλ' το να συνέχεια 0. Γύρωσέ το. Άμα το βάλει συνέχεια 0, είναι σαν να τον βγάλεις από το παιχνίδι αυτόν τον ακροδέκτη. Τι ωραία, ναι. Αλλά θα δούμε ότι δυστυχώς, ειδικά όταν φτιάχνουμε ολοκληρωμένα κυκλώματα, δεν μπορούμε να παίρνουμε το υπόστρωμα ενός τρανζίστορ τόσο εύκολα και να το γιώνουμε. Τέλος πάντων. Τώρα, πού είναι το μέταλλο, γιατί μας είπες metal oxide semiconductor. Το μέταλλο είναι αυτές εδώ οι επαφές, τα ποδαράκια ας πούμε, και οι ακροδέκτες του τρανζίστορ. Συνήθως είναι μέταλλο. Όχι συνήθως, πάντα είναι μέταλλο. Εδώ υπάρχει, σε αυτόν τον ακροδέκτη που θα τον πω πύλη, υπάρχει ένας μονωτής, το διοξείδιο του πυρητίου. Αυτό το υλικό δεν αφήνει να περάσει καθόλου ρεύμα. Είναι μονωτής, δεν περνάει τίποτα. Και από κάτω έχω τον ημιαγωγό. Το γεγονός ότι δεν περνάει ρεύμα από την πύλη, πολλές φορές μας κάνει να ονομάζουμε αυτά τα τρανζίστορ
insulated gate, δηλαδή απομονωμένη πύλη. Δηλαδή μας λέει ότι δεν υπάρχει, σε αντίθεση με τη βάση των διπολικών όπου πέρναγε ρεύμα μέσα στη βάση, εδώ τώρα δεν περνάει καθόλου ρεύμα εξαιτίας του μονωτή, άρα μπορούμε να θεωρούμε ότι η πύλη είναι απομονωμένη από το υπόλοιπο τρανζίστορ και επιδρά μόνο εξαιτίας της διαφοράς δυναμικού. Άρα δεν δίνει κάποιο, δεν εισέρχεται κάποιο ρεύμα από αυτόν τον ακροδέκτη. Σημασία έχει το δυναμικό του ακροδέκτη. Θα δούμε γιατί. Επομένως, αυτή είναι η γεωμετρία του MOSFET. Τώρα, αυτό που πάντα πρέπει να φροντίζουμε, αν θέλουμε το MOSFET μας να λειτουργεί με έναν λογικό τρόπο, είναι ό,τι και να κάνουμε, θα πρέπει να κρατάμε αυτές τις δύο επαφές ανάσταση απολωμένες. Άρα, ό,τι και να κάνουμε, θα πρέπει αυτές οι δύο εδώ περιοχές, επαφές, να είναι ανάσταση απολωμένες. Θα δούμε λοιπόν τώρα στη συνέχεια ότι το δυναμικό που βάζουμε εδώ μπορεί να ελέγξει τη ροή του ρεύματος από την πηγή, γι' αυτό λέγεται πηγή δημιουργεί το ρεύμα, στην υποδοχή, σε αυτόν που δέχεται το ρεύμα. Επίσης βλέπω ότι το MOSFET είναι και συμμετρικό. Μπορώ να ανταλλάξω το ρόλο της πηγής με την πύλη, σε αντίθεση με τα διπολικά που είχαμε πει ότι ο εκπομπός πρέπει να είναι πιο heavily doped, πιο βαριά νοθευμένος από τον συλλέκτη. Λοιπόν, τώρα, αυτό που γίνεται, επομένως, όταν κάποιος έρχεται να πολλώσει ανάστροφα τις δύο αυτές επαφές, για να τις πολλώσει, για παράδειγμα, ανάστροφα, μάλλον για να εξασφαλίσει ότι δεν περνάει ρεύμα, το πιο απλό που μπορεί να κάνει είναι να γειώσει αυτές τις δύο. Άμα γειώσει αυτές τις δύο, μία δίωδος η οποία στα άκρα της έχει διαφορά δυναμικού 0, είναι κλειστή. Διότι εάν έρθω να πάρω τη χαρακτηριστική της διόδου που είχαμε δει και είχαμε μετρήσει, είναι αυτό. Άρα για V ίσον 0, το ρεύμα που διαρρέει τη διόδο είναι 0. Άρα όντως, με αυτό εδώ το κόλπο, το γεγονός ότι εγώ ήρθα και γύρωσα αυτές τις δύο, έχω διαφορά δυναμικού 0. Άρα το ρεύμα που περνάει είναι 0, άρα μπορώ να θεωρώ ότι αυτές είναι ανάστροφα απολωμένες στο όριο πια. Δηλαδή λίγο παραπάνω τάση να έβαζα, θα παίρναγε ρεύμα. Και έρχομαι τώρα εδώ και φροντίζω, βάζοντας μία τάση VDS, αυτό να είναι θετικότερο από αυτό. Μα αν αυτό που είναι N είναι θετικότερο από αυτό που είναι P, πώς διάολο θα ξεκινήσουν οι ΟΠΕΣ από εδώ να πάνε εδώ, αφού τις αποθεί το θετικό. Άρα και αυτή η δίωδος είναι κλειστή. Τώρα, όταν μία δίωδος είναι κλειστή, όπως είδαμε στο μάθημα, εμφανίζεται στις επαφές, εδώ, στα όρια, αυτό που λέμε η περιοχή απογύμνωσης. Δηλαδή, εμφανίζεται μία περιοχή η οποία έχει πολύ λίγους φορείς. Δεν έχει ούτε ΟΠΕΣ, ούτε ηλεκτρόνια. Ό,τι είχε εκεί φύγανε. Το είχα πει αυτό όταν έλεγα τις διόδους. Τώρα, αν βάλω λοιπόν, έρχομαι εδώ και βάζω και μία τάση. Αυτή η τάση ελπίζω ότι κάπως θα μου επιτρέψει να ελέγξω το ρεύμα που περνάει από το κύκλωμά μου, δηλαδή από το τρανζίστορ. Τώρα, αν βάλω εδώ μία θετική τάση όμως, αυτό το συν έρχεται και κάθεται εδώ πάνω και μάλιστα αυτό είναι ένα απλό καλώδιο, άρα δεν προκαλεί καμία από τις τάσεις και εδώ έχει μία τεράστια αντίσταση, άρα όλη αυτή η τάση έρχεται και κάθεται εδώ πάνω. Και λέει, ένα λεπτό ρε παιδιά, λέει, εγώ είμαι θετικός. Ωραία, είσαι θετικός. Εδώ δεν υπάρχουν φορείς, αλλά το γεγονός ότι εγώ είμαι θετικός, μπορώ να τραβήξω κάποια ηλεκτρόνια να έρθουν από αυτές τις περιοχές και σιγά σιγά να έρθουν εδώ πάνω. Τώρα θα μου πεις,
πόσα ηλεκτρόνια θα τραβήξεις, λίγα. Βέβαια, άμα βάλεις όσο αυξάνεις αυτή την τάση εδώ πέρα, θα αρχίσεις να τραβάς περισσότερα. Άρα λοιπόν, εάν εγώ εδώ βάλω μια θετική τάση, βοηθάω τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται εδώ να αρχίσουν σιγά σιγά να μαζεύονται εδώ. Και από τη στιγμή που εδώ έχω αρχίσει και μαζεύω ηλεκτρόνια, έχω κάνει μία σύραγγα, ένα κανάλι. Άρα λοιπόν, αν εγώ δώσω εδώ μία θετική διαφορά δυναμικού, τότε μπορεί τα ηλεκτρόνια, που αν δεν υπήρχε αυτή η τάση θα λέγανε «μα δεν έχουμε κανέναν εδώ πέρα να μεταφέρει το ρεύμα», τώρα όμως που υπάρχουν φορείς εδώ, μπορεί να κλείσει κύκλωμα και να φύγει ένα ρεύμα και να πάει εδώ. Τώρα, είναι προφανές ότι όσο πιο μεγάλη είναι αυτή η τάση, τόσο πιο πυκνό είναι αυτό το κανάλι που εμφανίζεται και επομένως τόσο μεγαλύτερο ρεύμα θα έχω. Άρα, αυτή η διαρρύθμιση των στρωμάτων με βοηθάει στο ξαφνικά, με τη βοήθεια της τάσης VGS, να δημιουργήσω ένα κανάλι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φορείς ώστε να περάσουν στην αντιπέρα όχθη. Αυτά λοιπόν τα, επειδή ξαφνικά πυκνώνεται σε εισαγωγικά ένα κανάλι, συνήθως αυτό το είδος τα MOSFET τα λέμε MOSFET πύκνωσης. Και τώρα επειδή έχω εδώ ένα κανάλι που μεταφέρει ηλεκτρόνια, είναι σαν να πυκνώνεται εδώ, σαν να δημιουργείται μια περιοχή N που έχει πολλά ηλεκτρόνια. Γι' αυτό το λόγο τα MOSFET αυτού του είδους τα λέμε NMOS. Εάν αλλάξω τα υλικά, δηλαδή κάνω P-N, τότε έχω PMOS, γιατί εδώ μου δημιουργείται ένα κανάλι τύπου P. Έχει οπές. Τώρα, συνήθως, για να δημιουργηθεί αυτό το κανάλι, πρέπει η τάση VGS να ξεπεράσει μία τάση κατοφλίου. Άρα, okay, όλη αυτή η ιστορία, αλλά ξέρεις τι, για να δημιουργηθεί αυτό το κανάλι, για να πυκνωθεί και να είναι ικανό να υποστηρίξει την κίνηση των φορέων, θα πρέπει η διαφορά δυναμικού αυτή να ξεπεράσει μία τάση κατοφλίου. Άρα, λοιπόν, βλέπω ότι το τρανζίστορ ως ένα σημείο συμπεριφέρεται σαν το διπολικό τρανζίστορ μόνο που τη ροή των ηλεκτρονίων από την πηγή στην υποδοχή, σε παρένθεση σε εισαγωγικά από τον εκπομπό στο συλλέκτη, την ελέγχει πλέον μία τάση. Και εάν κάτσω εγώ και μετρήσω τώρα το ρεύμα που διαρρέει το τρανζίστορ ανάλογα με το VDS, βλέπω ότι έχω μία τέτοια χαρακτηριστική. Δηλαδή, για μικρές τιμές του VDS, ας υποθέσουμε ότι είμαστε σε, έχουμε βάλει, να το πω αλλιώς, ότι το VGS έχει ξεπεράσει αυτή την τάση κατοφλίου που λέω. Άρα τι βλέπω εδώ, βλέπω ότι το V, όσο αυξάνω το VDS, το ρεύμα αυξάνει και ξαφνικά φτάνει σε ένα κορεσμό, δεν αυξάνει άλλο πια. Και πάβει πλέον να παίζει κάποιο ρόλο, ή σχεδόν πάβει να παίζει κάποιο ρόλο, η τάση VDS. Αυτό μπορώ να πάω και να το μετρήσω. Ωραία. Αυτό μου θυμίζει τίποτα? Έχω ξαναδεί τέτοια συμπεριφορά?
Ναι, να κάνει μια τέτοια ιστορία. Το, ναι, τα τρανζίστορ από τα διπολικά. Άρα λοιπόν, πολύ πίσω στο χρόνο, να, βλέπω ότι και τα διπολικά τρανζίστορ μια τέτοια συμπεριφορά είχαν. Και η διαφορά είναι ότι στα τρανζίστορ, στα MOSFET, ο κόρος εδώ, δηλαδή αυτός ο κορεσμός που αρχίζει και φλατάρει η καμπύλη του ρεύματος, εμφανίζεται στο VGS-VTAF. Άρα δεν είναι ο κόρος, εξαρτάται και από το πόσο ισχυρή είναι η VGS, πόσο γρήγορα θα εμφανιστεί. Επομένως, στην περίπτωση του MOSFET, πάλι έχω μία περιοχή όπου το ρεύμα αυξάνει με την τάση, το VDS, αλλά τελικά φλατάρει και το VDS πλέον δεν παίζει, τουλάχιστον εύκολα παρατηρήσιμο ρόλο, στην τιμή του JD. Έχω λοιπόν ήδη εδώ δύο περιοχές, έχω την τρίωδο και τον κορεσμό. Τώρα γιατί το λένε τρίωδο, διότι αυτό είναι μία έτσι ονοματολογία, ένας ορισμός που είχε επικρατήσει από που οφείλεται στις τριώδους λιχνίες. Τέλος πάντων, έχει επικρατήσει αυτή την περιοχή που κάνει αυτό το παρουσιάζει αυτή την αύξηση το JD με το VDS, να τη λένε τρίωδο και το άλλο να λένε κορεσμό. Είναι το αντίστοιχο του κόρου και της ενεργού περιοχής για τα διπολικά τρανζίστορ. Υπάρχει λοιπόν μια ελαφρώς διαφορετική, ένας διαφορετικός ονοματισμός των περιοχών. Τώρα, ωραία όλα αυτά, αλλά τι ρόλο παίζει το VGS? Βλέπω λοιπόν ότι το VGS αυτό που κάνει είναι να με βοηθήσει να αλλάξω χαρακτηριστική, όπως έκανε το JV στην περίπτωση του διπολικού τρανζίστορ. Αυτό δεν είπα στην αρχή. Δεν είπα ότι το ρεύμα των τρανζίστορ ελέγχεται από την τάση VGS. Να το. Αν αλλάξω το VGS, βέβαια αρκεί να ξεπεράσω αυτή την τιμή του κατοφλίου, ώστε να πυκνώσει εκεί το κανάλι, εμφανίζεται μεγάλη αύξηση του ρεύματος μεταβάλλοντας το VGS. Τώρα, το ωραίο είναι ότι ενώ στην περίπτωση των, των διπολικών δεν είχα μια ακριβή εξίσωση που να μου περιγράφει αυτή την καμπύλη, τώρα την έχω. Δηλαδή μπορεί κανείς να δείξει ότι με μια καλή προσέγγιση ισχύει αυτή εδώ η σχέση που μου δίνει το JD, δηλαδή το ρεύμα που ρέει εδώ μέσα, σε συνάρτηση με τις δύο τάσεις ελέγχου. Βλέπω λοιπόν ότι στην περιοχή του κορεσμού, δηλαδή στην περιοχή αυτού εδώ, που ποια είναι αυτή η περιοχή, είναι η περιοχή που βρίσκεται δεξιά της καμπύλης VDS, ο VGS-VTAF. Δεν έχω εξάρτηση από το VDS, ενώ αντίθετα στην τρίωδο εδώ πέρα, έχω και το VDS και το VGS. Όταν είμαι στην αποκοπή, δηλαδή όταν το VGS είναι μικρότερο από την τάση του κατοφλίου, προφανώς δεν θεωρώ ότι δεν σχηματίζεται αυτό το κανάλι και επομένως δεν περνάει ρεύμα. Αυτά, να κάνουμε ένα διάλειμμα, να πιούνε και καφέ αυτοί που λίγο κοιμούνται και να συνεχίσουμε την επόμενη ώρα.